Καλημέρα. Yeah, yeah. Περικλής Περικλή Κουρμούλη, μέλο κεντρική επιτροπή του ΚΚΟΕ και αρχιστάξει του Ριζοσπάστη. Βλέπω σήμερα. Ναι, το, το, θέμα είναι φωτιά σε ρεύμα και αγαθά, παγωνιά σε νοσοκομεία και νοικοκυριά. Είναι το θέμα αυτό που έχετε και σήμερα. Είναι νομίζω που κυριαρχεί σε όλε τι δημοσκοπήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο κόσμο μιλάει για, το, για, την ακρίβεια, για τα σχολικέρδια, για το ρεύμα, για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Έτσι ακριβώ. Το ένα σκέλο είναι η ακρίβεια, με αφορμή και τη χθεσινή ανακοίνωση του πληθωρισμού, ο παραμένει ψηλά εκεί στο 9%. Το δεύτερο σκέλο. Ελάχιστα έπεσε, νομίζω. Να... Ελάχιστα, ελάχιστα. 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 σε μια υψηλή κλίμακα, η οποία πιέζει πραγματικά, διαλύει το, το λαϊκό εισόδημα. Αλλά το δεύτερο σκέλος του θέματος που αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα μας έχει να κάνει με αυτή την περίφημη για το εξοικονόμηση. Ή ε, θα το, το ακριβώς, να συζητήσουμε ξεχωριστά. Ακριβώς το αυτό. Το συζήτησα και στην αρχή της εκπομπής. Ε, να το παραλάβω λοιπόν. Ε, σήμερα η συζητήτηση στη Βουλή των το νομοσχέδιο νομοσχέ, Γκάγκα όπως λέγεται για την δευτεροβάθμια περίθαλψη όπου το βασικό σημείο διαφωνίας και διαφωνώ νομίζω Κύμα αντιδράσεων υπάρχει και από, από τον τον Παρελίνο Σύλλογο, από την ΕΙΝΑΠ, από του πάντε, για το συγκεκριμένο ότι οι, δημο... οι γιατροί που είναι στο δημόσιο θα μπορούν να εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα παράλληλα. Ε, Προσπάθησα να προλάβω. Λέω ότι στο πρώτο θέμα τη εφημερίδα, το δεύτερο σκέλο του πρώτου θέματο έχει να κάνει με τα παγωμένα νοσοκομεία. Ε, βέβαια, εντάξει, συνδέονται τα δύο πράγματα. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στην. Το, μια... το, παγω, το, το παγωμένα νοσοκομεία. Είχαμε την περίπτωση, για παράδειγμα, του νοσοκομείου τη Μιτυλίνη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο κλείσανε εντελώ τα κανοριφέρ. Θέλω δεν έχουν δηλαδή θα... ε, πετρέλαιο <laughs> για να... Αυτά Αυτό ακριβώς. Το πλαίσιο του σχεδίου εξοικονόμησης το οποίο έχει ε, φτιάξει τέλος πάντων η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλου αυτούς τους κανόνες ε, για να μην υπάρξει η καθόλου σπατάλη ενέργειας. Ο καθένας προσπαθεί να προσαρμόσει στα δεδομένα που έχει, τα οποία δεδομένα βέβαια ε, καθορίζονται από, από πολύ συγκεκριμένου κανόνε με αποτέλεσμα το νοσοκομείο τη Μιτυλίνη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να μην έχει καθόλου θέρμανση και υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και αντίδραση εκεί από τους ασθενείς και από τους συγγενείς τους με αποτέλεσμα ε, να τελικά να δοθεί εντολή, να ανάψουν ένα καλοριφέρα και τα λοιπά. Ε, γιατί το λέμε αυτό. Το λέμε γιατί ε, όλοι συνηγορούν πλέον, όλοι το, το λένε ότι η ακρίβεια συμπιέζει το λαϊκό εισόδημα μα ε, μας βάζει μια λογική περικοπών την τη λαϊκή οικογένεια και εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές, ένα, ένα καθαρό ως εδώ. Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία κατά καιρού διαφημίζει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αφορούν τι επιδοτήσει στην τιμή του ρεύματο, είτε αφορούν τα πλαφόν στο φυσικό αέριο, αυτό το φιάσκο που είδαμε την προηγούμενη φορά και στι. δεν υπάρχει πλαφόν στο φυσικό αέριο. Και στι. Ακριβώ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέει στη συνεδρίαση. Αυτό, Δεν υπάρχει ακριβώ αυτό. Παρ' αυτά, υπάρχει συζήτηση και υπάρχει και ένα ανταγωνισμό, αν θέλετε και μία πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να δώσουν απαντήσει σε αυτά που βιώνει σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια, η οποία παίρνει ένα εισόδημα που δεν τη στάνει ούτε μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Αναγκάζεται να ζει σε παγωμένα σπίτια. Δεν ξέρω πόσα σπίτια αυτή, το, αυτό το διήμερο που είχαμε έτσι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία ανάψανε καλοριφέρ. <καιρνίως> ε, ανησυχεί για το αν στο σχολείο θα ανάψουν τα καλοριφέρ φέτο και να ζεσταθούν τα παιδιά. Ε, Προχτές μας ήρθε και μας μια ενημέρωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το οποίο ανακοίνωνε ότι οι ώρες που θα λειτουργούν τα καλοριφέρ θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 και μιλάμε τώρα για χώρου οι οποίοι γίνονται μαθήματα, τεράστιου χώρου, οι οποίοι γίνονται μαθήματα μέχρι τι 9 και τι 10 η ώρα το βράδυ. Άρα σημαίνει ότι και θα το μεγάλο. Μόνο τρόνο... δύο ώρε το πρωί, θα δηλαδή. Μόνο δύο ώρε το πρωί κτλ. Λέω λοιπόν ότι είναι φανερό ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται και στα οποία, αν θέλετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζεται την κυβέρνηση σε μια λογική κοστολογημένων μέτρων για τα ζητήματα τη ενέργεια, είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να ανακουφίσουν το λαό. Και εδώ ακριβώ προκύπτει η ανάγκη να πάρει ο λαό την υπόθεση στα χέρια του. Εμεί αυτό λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, ε, να πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει πραγματικά μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Όλοι λέμε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνα, αλλά μόνο πραγματικά η οργάνωση, η οργανωμένη απάντηση, η αντίδραση του λαού ε, μπορεί ε, αυτή τη στιγμή να, να, δώσει μια λύση, να δώσει μια διέξοδο, να, 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 κερδίσει ο κόσμος έστω και μια μικρή ε, ανακούφιση. Ε, εκλογές πότε βλέπετε. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα <laughs> είναι κοινό μυστικό ότι πάμε για μια επίσπευση των εκλογών, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Ενώ ε, ούτω ή άλλω το 23 θα γίνουν. Όλα τα στοιχεία έτσι, έτσι, ακριβώς. ακριβώ. Αλλά ήταν να γίνουν προ το Μάιο, ας πούμε, στο τέλο τη τραετία, α πούμε. Ε... Τώρα βλέπετε κι εσεί ότι έρχονται πιο δω λίγο. εντάξει, τα σημάδια αυτό δείχνουν. Ναι. Ε. Παρόλα Παρ' όλα αυτά, συμφωνήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο ήδη. Η οποία, έχει αυτό ακριβώ. Και έχει γίνει αυτό πιο φανερό, ειδικά μετά το καλοκαίρι. Ε, άρα λοιπόν, αν θέλετε και από τη δικιά μα την πλευρά, ω Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό που λέμε και, στον κόσμο, στο, στο λαό, είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο να περιμένει το σφύριγμα ασύ, του τελευταίου γύρου και τη τελική ευθεία για να διαμορφώσει. Α γίνουν και... και νωρίτερα, λέτε. Κριτήριο δηλαδή. ψήφου. Κριτήριο ψήφου. Ε, έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα δεδομένα τα οποία, κατά τη γνώμη μα, σήμερα ενισχύουν αυτό που λέμε εμεί, την ανάγκη ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματο, συμπόρευση με τον κόμμα στου καθημερινού αγώνε και βέβαια ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματο στη... στην κάλπη. Και το λέμε αυτό γιατί ξέρετε την τελευταία δεκαετία έχει μαζευτεί, έχει αυτή μια πολύ πλούσια πύρα. Ε, μια πύρα η οποία βοήθησε στο να καταρρεύσουν πάρα πολλοί μύθοι και θεωρούμε ότι αυτή η πύρα μπορεί σήμερα να αξιοποιηθεί από τον yeah. λαό και να αποτελέσει και κριτήριο συμπόρευση με το κόμμα και κριτήριο ψήφου. Και θα πω έτσι ενδεικτικά δύο-τρία παραδείγματα. Ε, την τελευταία δεκαετία κατέρευσε ο μύθος ότι ε, η κακοδαιμονία της χώρας οφείλεται στις μονοκομματικέ κυβερνήσεις ή στην, στο δικοματισμό που λέγαμε εκεί μέχρι το 2010-2012. Ε, την τελευταία δεκαετία είχαμε πολλές πολυκομματικές κυβερνήσεις, μας λέγανε δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας, γι' αυτό δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε τόσε κυβερνήσει συνεργασία όλων των αποχρώσεων. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν υπήρξε σε αυτό που λέμε ε, για τα λαϊκά συμφέροντα, τα λαϊκά δικαιώματα, τι λαϊκέ ανάγκε. Ένα δεύτερο μύθο, ο οποίο κατέρευσε αυτή τη δεκαετία, είναι ότι η απάντηση στα μνημόνια ήταν μια επεκτατική δημοσιονομική οικονομική πολιτική. Ε, όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, με αφορμή και την τελευταία κρίση και, το, και την πανδημία, ε, υπήρχε μια εκτεταμένη κρατική στήριξη στην οικονομία. Ε, Παρ' όλα αυτά, ερχόμαστε σήμερα στο 2022 και συζητάμε για έναν κόσμο ο οποίο κόβει στο 50% τι ανάγκε του από το σούπερ μάρκετ, έχει καταργήσει εντελώ τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία κτλ. Και, και, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ένα πεντυχρό εισόδημα παρά το γεγονό ότι το μοντέλο διαχείριση, α το πούμε έτσι, τη τελευταία κρίση δεν ήταν τα μνημόνια. Okay. Ήταν μια μεγάλη κρατική στήριξη. Και βέβαια, ο μεγάλο μύθο τη κυβέρνηση τη αριστερά, μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα έδινε λύσει στα λαϊκά προβλήματα σε αντίθεση με όλε τι προηγούμενε που επίση καταρρίφθηκε το 2015 19 με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν μια κυβερνητική εναλλαγή αλλά ήταν μια κυβερνητική παραλλαγή. Δηλαδή άλλαξε ο μαντολισμό και έβαλε τα ρούχα αλλιώ. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο λαό μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πείρα. Επιβεβαιώνεται αυτό που του λέμε ότι δεν, δεν έχει νόημα να περιμένει κάτι από σωτήρε, Ότι έχουν δοκιμαστεί σήμερα όλων των ειδών οι κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί όλων των ειδών ε, τα μοντέλα, στο που με έτσι διαχείριση της, ε, της οικονομίας και τα λοιπά, χωρίς να δει κάτι ουσιαστικά καλό για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν εκεί ακριβώς βρίσκεται η λύση και για μας. Η λύση βρίσκεται στο να πάρει ο ίδιο την υπόθεση στα χέρια του, να γίνει ο ίδιο πρωταγωνιστή των εξελίξεων που λέμε εμεί, σε συμπόρευση με το κόμμα και αυτό βέβαια να εκφραστεί και στην κάλπη των εκλογών όποτε μάλιστα. και αν γίνει. Μου δίνει την πάση για την επόμενη ερώτηση. Ε, βλέπω στι δημοσκοπήσει όμω, σα βλέπω το κουκουένο καθυλωμένο, να το πω έτσι, στο 5%. Χοντρικά το πάνω κάτω. Δεν περνάει ο λόγο σα, δεν ε, ε, σα ακούει ο κόσμο, ε, δε, δεν καταγράφουν οι αυτό που συμβαίνει. Πώς το ερμηνεύετε. Κοιτάξτε, ε, εμάς η δικιά μας η δημοσκόπηση γίνεται καθημερινά εκεί που βρίσκεται το κόμμα, στις γειτονιές, στις συνοικίες, στους μεγάλους και μικρούς αγώνες, μέσα στους χώρους δουλειάς κτλ. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναγνωρίζεται από έναν πολύ ευρύτερο κόσμο, πέρα από την εκλογική του επιρροή, ε, ως μια δύναμη συνεπής, ως μια δύναμη η οποία είναι μπροστά στις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις, Ω μια δύναμη η οποία δεν λέει ψέματα στο λαό, και αν θέλετε και ω μια δύναμη η οποία δεν κρύβει και αυτό που λέει την προοπτική, τι βλέπει δηλαδή, ε, πού βρίσκεται η οριστική διέξοδο ναι. για τα σημερινά μεγάλα λαϊκά ε, προβλήματα. Εμεί αυτό ακριβώ ζητάμε και από το λαό. Ε, αυτή η συμπάθεια, αυτή η εκτίμηση, αυτή η αναγνώριση που έχει προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Πρέπει να, να βρει να, διέξοδο, να και, να στην βρει κάλπη, έτσι, διέξοδο και στην κάλπη. Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτής η εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει πλέον μια πολύ πλούσια πείρα έχει καεί η γούνα του κόσμου από το να περιμένει λύσει από τα κόμματα τα οποία κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό και κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό όλα τα τελευταία χρόνια. και είναι πραγματικά η ευκαιρία σε αυτέ τι εκλογέ, όποτε και αν γίνουν, να γίνει το βήμα, να εκφραστεί δηλαδή αυτή είναι η εκτίμηση, η αναγνώριση του κόμματο ε, και με ψήφο ε, στο κομμουνιστικό κόμμα στι εκλογέ. Θα ήθελα ρωτήσω, Περικλή μου, με τι ποσοστό θα είστε ικανοποιημένοι σε αυτέ τι εκλογέ. Εντάξει, ξέρετε καλά ότι εμεί πάντοτε σε αυτέ τι ερωτήσει δεν <laughs> απαντάμε. Το ξέρω δεν απαντάμε. Αλλά δεν έχω πρέπει να κάνω την ερώτηση. Η ποσοστολογία δεν ήταν ποτέ το φόρτευμα. Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, ε, εμεί λέμε όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Όσο πιο ισχυρό το κομμουνιστικό κόμμα, είναι το μοναδικό κόμμα το, επο... το οποίο την επόμενη μέρα όλη την εκλογική του δύναμη, όποια και αν είναι αυτή, θα την καταθέσει στην οργάνωση τη εργατική λαϊκή πάλη θα την καταθέσει στους μικρούς και μεγάλους αγώνες ε, για, τις, για τις ανάγκες του κόσμου. Άρα από αυτή την άποψη λέμε ότι είναι δύναμη του λαού η δύναμη που θα πάρει το ΚΚΕ και ότι είναι στο δικό του χέρι να είναι αυτή μια πραγματικά μεγάλη δύναμη στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, Περικλής Κρουμούλης, μέρος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αρχισυντάκτης στο Ριζοσπάστη. Και επειδή είμαστε και γειτόνιοι εδώ, εσεί είστε πιο κάτω εδώ στην Ελλάδα, στον Θα ξαναπούμε ούτω ή άλλω. Και προ τον δρόμο από τι εκλογέ. Ευχαριστώ πολύ την καλημέρα. Να είστε καλά.